νησίδα, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω πάρα πολύ από πού είναι. Είναι από τη Σαντορίνη, όπως προφανώς τα έχετε καταλάβει. Είναι από το περασμένο Αύγουστο, από ένα επαγγελματικό ταξίδι που έκανα για το γάμο Τάσου και της Πένης, από τα πιο αγαπημένα μου άτομα, τα πιο αγαπημένα μου ζευγάρια και από τους πιο αγαπημένους προορισμούς, από τις πιο αγαπημένες δουλειές που έχω αναλάβει γενικότερα για την άψογη οργάνωση, έτσι, για το ιδρυακό τοπίο, τους φοβερούς, τους εξαιρετικούς στολισμούς, τις πολλές εκπλήξεις, το πολύ κέφι, τον χορό, μέχρι και για τα υπέροχα κοκτέιλς που ήπιαμε εκεί από τον Γιώργο. Ό,τι και να πω για το συγκεκριμένο για το συγκεκριμένο party, pre-wedding party, για τη δεξίωση, για όλη την οργάνωση και τη διοργάνωση, ήταν όλα ακριβώς όπως θα τα ήθελα και όπως θα τα περίμενα και στο δικό μου γάμο. Τώρα, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί θέλω να τα δείτε και λίγο έτσι και με τις εικόνες αυτού του βίντεο, γιατί δεν μπορώ να τα μεταφέρω τόσο πολύ με λόγια. Δεν πρόκειται για έναν γάμο από τους, ας πούμε, από τους συνηθισμένους. Ήταν λίγο γάμος υπερπαραγωγή, με πολλές εκπλήξεις, με πυροτεχνήματα, με συναυλίες, με live, με καραόκε, με πράγματα εκεί πέρα, πισίνες, στολισμούς, περίεργους, με χρώματα, φωτάκια, κρυμμένα φωτάκια. Αυτό που έχω να πω εγώ, κυρίως και ο λόγος που εμφανίζομαι και μιλάω σε αυτό το βίντεο, είναι αφενός για να ευχαριστήσω το ζευγάρι που μου έδωσε πραγματικά αυτή τη χαρά να είμαι ένα κομμάτι της χαρούμενης στιγμής τους, που με εμπιστεύτηκαν κυρίως για τη δεξίωση του γάμου και για το πάρτι που έγινε πριν από το γάμο στο Theros Beach, και γενικότερα για όλη την εμπιστοσύνη και όλη την άψογη συνεργασία που είχαμε. Ειλικρινά εύχομαι να έχουν ό,τι καλύτερο στη ζωή τους, να ζήσουν, να ευτυχήσουν, ευτυχισμένοι με δύο ανθόσπαρτο, να έχουν καλούς απογόνους φυσικά, να έχουμε σύντομα και τα βαφτίσια, που πιστεύω στα βαφτίσια δεν ξέρω πια τι πιο εξαιρετικό μπορούν να οργανώσουν, αλλά είμαι σίγουρος ότι η Elite Events όλο και κάτι θα καταφέρει. Λοιπόν, αυτά από μένα, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, οι εικόνες του βίντεο πιστεύω θα σας δώσουν να καταλάβετε. In the house tonight, everybody just have a good time.